Ο Πρωθυπουργός έφτασε στο χωριό Μεσολακιά νωρίς το πρωί και σταμάτησε στο αναψυκτήριο της περιοχής για να πάρει νερό. Χαιρέτησε τους 20 κατοίκους που βρισκόταν εκείνη την ώρα εκεί, μεταξύ των οποίων και ένας ηλικιωμένος ιερέας. Ήταν χαλαρός και ευδιάστος και είπε στους κατοίκους ότι η ανασκαφή πάει καλά, αλλά χρειάζεται να κάνουμε υπομονή λίγες μέρες ακόμη. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το χώρο της ανασκαφής, όπου συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τον Υπουργό Πολιτισμού Κώστα Τασούλα, ξεναγήθηκε επί 45 λεπτά στο μεγαλοπρεπή τύμβο της αρχαίας Αμφίπολης από την υπεύθυνη αρχαιολόγο Κατερίνα Περιστέρη και αποχώρησε εντυπωσιασμένος. Είναι βέβαιο ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εξαιρετικά σημαντικό έβριμα, είπε, και πως η γη της Μακεδονίας εξακολουθεί να μας συγκινεί και να μας εκπλήσει, αποκαλύπτοντας από τα σπλάχνα της μοναδικούς θησαυρούς, είπε ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία, Λίζα, μέχρι στιγμής, όπως έχουν οι αρχαιολόγοι, φαίνεται ότι βρίσκονται μπροστά σε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Απαιτούνται απλώς, όπως μας λένε, λίγα 24 ώρα ακόμη για να ξεδιαλύνουν σε ποιον ανήκει ο εντυπωσιακός αυτός αρχαίος τάφος.